Ισπανικού πάντα, του 5 λεπτά, του Δημοτικού Συμβούλου 2. Ο λόγο στον κύριο Βρετό Σπύρο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη, κύριε Αναγνωστάκη. Αγαπητοί βουλευτέ, κύριοι ανώτατοι αξιωματικοί τη Ελληνική Αστυνομία, κυρίες και κύριοι συνδημότες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Κύριε Αναγνωστάκη, θα ξεκινήσω από εσάς. Έχουμε ξανασυναντηθεί στο Υπουργείο πριν μερικούς μήνες και θα ήθελα πραγματικά να σας θέσω την πραγματικότητα και το τι συμβαίνει σήμερα στο Δήμο Χαρνών. Βρισκόμαστε περίπου 4 μήνες μετά τη δολοφονία, την άδικη δολοφονία του μικρού Μάριου. Δεν θέλω να πω σήμερα για τα μέτρα αστυνόμευσης και για το τι θετικό έχει γίνει, όπως εσείς μας εκθέσατε πριν από λίγο και ο αξιότιμος στρατηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, για τα μέτρα που έχουν πάρθει, τα μέτρα αστυνόμευσης και την αποτελεσματικότητά τους. Γιατί άλλωστε η αποτελεσματικότητα των μέτρων φαίνεται καθημερινά και κρίνεται από τους δημότες. Εγώ, κύριε Αναγνωστάκη, και επιτρέψτε μου, συγγνώμη που απευθύνομαι σε εσάς, αλλά δυστυχώς σήμερα έχετε αυτόν τον άγαρο ρόλο να εκπροσωπείτε την πολιτεία. Θέλω ευθέως να σας θέσω ένα ερώτημα. Τον δολοφόνο του μικρού Μάριου τον έχουμε πιάσει, τον έχουμε συλλάβει? Και επίσης, το πρόβλημα της εμπορίας των ναρκωτικών στο Δήμο Χαρνών λύθηκε? Θα πει κάποιος, δεν έχουμε μαγικά ραβδιά. Δεν μπορούμε να λύνουμε τόσο μεγάλα, τόσο σύνθετα και τόσο διαχρονικά προβλήματα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, λίγων μόλις μηνών. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Αλλά θέλω παράλληλα να σας πω και να σας διαβεβαιώσω ότι η εμπορία των ναρκωτικών δεν σταμάτησε ούτε ώρα στο Δήμο Αθαρνών μετά τη δολοφονία του μικρού Μάρη. Στο διάστημα, κύριε Γενική Γραμματέα, στο διάστημα αυτό των 4 μηνών, επειδή ο χρόνος σταμάτησε εδώ στις Αθαρνές στις 8 Ιουνίου, για μας όλους που ασχολούμαστε με τα κοινά, αλλά και για όλους τους συνδημότες μας, έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις. Πολλοί φρόντισαν να αρθρογραφήσουν στις τοπικές εφημερίδες και στον ηλεκτρονικό τύπο. Προσπαθήσανε πάρα πολλοί σύλλογοι, φορείς, κοινωνικές ομάδες, πολιτικές οργανώσεις να προτείνουν λύσεις για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Η παράταξη δική μου, ας πούμε, η δημοτική παράταξη, με μεγάλη σεμνότητα και ταπεινότητα δημοσίευσε προπολού κάποιες προτάσεις οι οποίες, αν αξιολογηθούν από εσάς και θεωρείτε ότι είναι κατάλληλες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος. Εγώ μπορώ να σας τα δώσω αυτά και εγγράφως να τα δείτε και θα τα καταθέσω στον Πρόεδρο γι' αυτό. Δεν θέλω όμως να σταθώ, ξέρετε, στο ποιος θα είναι ο τρόπος της επίλυσης του προβλήματος. Γιατί αν εδώ οι συνδημότες μας πάρουν το λόγο και μιλήσουν, ο κάθε ένας από αυτούς, ανεξάρτητα με το τι εκπροσωπεί και τι όχι, έχει να κάνει προτάσεις για το πώς θα επιληθεί το πρόβλημα. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει στις Αθαρνές, δυστυχώς. Εγώ μπορώ να θέσω μερικά κέραια ερωτήματα. Πρώτον, τι έχει γίνει με τη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος στην Αυλίζα? Γιατί κόλλησε η Εργή? Προχθές ήμουνα σε μια συνάντηση, σε μια μάλλον συγκέντρωση και κάποιος είπε ότι ένα μαγικό χέρι, λέει, δεν επιτρέπει τη μεταφορά. Έτσι ακριβώς το έθεσε. Και εγώ διαρωτώ με, σαν πολίτης αυτής της χώρας, σαν δημότης των Αχαρνών, ποιο είναι αυτό το μαγικό, υπάρχει τέτοιο μαγικό χέρι? Και άμα είναι αυτό το χέρι, να το κόψουμε, κύριε Γενικέ, να το κόψουμε όλοι μαζί, να σας βοηθήσουμε και εμείς σε αυτό. Προτάσεις πολλές για το τι μπορούμε να κάνουμε και βέβαια είναι και πράγματα που δεν αφορούν μόνο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά και στην αρμόδια Υπουργεία.
για το πώς μπορούμε να περιορίσουμε την εγκληματικότητα, την παραβατικότητα και άλλα πολλά. Εγώ όμως θέλω να θέσω ένα ξεκάθαρο ερώτημα και θα ήθελα πραγματικά από την πολιτική ηγεσία και όχι από την αστυνομική. Την πολιτική ηγεσία θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Κύριοι, μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να φτάσετε στο Δήμο Αχαρνών? Κύριοι, είσαστε αποφασισμένοι για να λύσετε οριστικά το πρόβλημα της εμπορίας των ναρκωτικών στο Δήμο Αχαρνών? Θέλω πραγματικά, αγαπητοί συνδημότες, ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν το μιλάω από το βάθη της καρδιάς μου και μιλάω με πάσα ειλικρίνεια. Δεν θέλω χειροκροτήματα. Εδώ δεν είναι ώρα να κάνουμε ούτε πολιτική ούτε να δημοσιάσουμε. Εδώ πρέπει να πούμε την αλήθεια. Και ο κύριος Αναγνωστάκης, και τον ευχαριστούμε όπως και τους αξιότιμους στρατηγούς της ελληνικής αστυνομίας που είναι παρόν, θέλουν να μας ακούσουν οι άνθρωποι. Είναι θετικό ότι είστε σήμερα εδώ και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά εμείς από εσάς απαιτούμε. Εμείς δεν απαιτούμε. Απαιτούμε! Γιατί εμείς δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας εδώ στο Δήμο Αχαρνών. Εμείς, ξέρετε, πληρώνουμε τους φόρους μας. Εμείς, ξέρετε, πληρώνουμε έμφυα όπως και όλη η Ελλάδα. Δεν έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση σε θέματα εφορίας και φορολογίας. Αλλά δεν θέλουμε και μια διαφορετική αντιμετώπιση σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Άρα λοιπόν, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Εγγράφω σε αυτούς τους προτάσεις. Και μπορούμε πράγματι να έχουμε μια συνεργασία όσο εσείς επιθυμείτε και θέλετε τη συνεργασία αυτή. Εμείς θέλουμε το πρόβλημα να λυθεί. Εμείς θέλουμε να δικαιωθεί αυτό το άδικο, το αδικοδομένο αίμα αυτού του παιδιού. Και να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε αυτή την πόλη πιο ανθρώπινη. Μια πόλη με ασφάλεια που οι άνθρωποι που θα ζουν εδώ και θα κατοικούν θα είναι περήφανοι γιατί μένουν εδώ. Θα μπορούν με ασφάλεια να πηγαίνουν τα παιδιά τους μια βόλτα σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της πόλης. Δεν θα υπάρχουν γκέτα, δεν θα υπάρχουν παραβατικοί θύλακες. Και εμείς με αξιοπρέπεια θα ζούμε. Αυτό είναι που θέλουμε. Θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ πολύ και συγχωρείτε.